Η Mercedes μετέτρεψε ένα πολυτελές και γεμάτο έξυπνα συστήματα αυτοκίνητο στην πιο γρήγορη E-Class όλων των εποχών. Είμαστε λοιπόν Πορτογαλία και πάμε μέσα στην πίστα του Πορτιμάο για να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες του αυτοκινήτου. Οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εξωτερικό σχεδιασμό δίνουν μια πιο σπονότα στην AMG Ε63. Σε συνδυασμό πάντα με τους τροχούς των 20 ιντσών που συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ήδη επιβλητική εικόνα. Ο σχεδιασμός του τιμονιού έχει σαφείς επιρροές από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στην κορυφή έχει αυτό το λευκό σημάδι, το οποίο βοηθάει τον οδηγό να καταλάβει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι τροχοί του. Πόσο λοιπόν έχει στρίψει το τιμόνι? Τώρα, το εσωτερικό είναι καλοσχεδιασμένο, προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και ακόμα και το ρολόι είναι κατασκευασμένο από κορυφαίο ελβετό ρολογοποιό. Η τεράστια οθόνη που έχει μπροστά του ο οδηγός προσφέρει τρεις διαφορετικές λειτουργίες: Classic, Sport και Progressive, επιτρέποντας να έχει μπροστά αυτά που είναι χρήσιμα ανάλογα με την κάθε περίσταση. Πάμε τώρα στην καρδιά της AMG Ε63, στον κινητήρα. Έχουμε δύο διαφορετικές εκδόσεις με κινητήρα 4.000 κυβικών V8. Η απλή, ας την πούμε, AMG Ε63 αποδίδει 571 ύπους, ενώ η AMG Ε63S αποδίδει 612 ύπους. 0% σε 3,4 δευτερόλεπτα, τελική ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 250 χιλιόμετρα, ενώ με το AMG Sport Pack φτάνει μέχρι τα 300. Φυσικά και οι δύο εκδόσεις είναι τετρακίνητες. Η κορυφαία τετρακίνηση 4MATIC Plus μεταφέρει τη ροπή ανάμεσα στον εμπρός και πίσω άξονα ανάλογα με τις συνθήκες. Ενώ όταν μπαίνεις μέσα στην πίστα και έχεις επιλέξει τη ρύθμιση Race, γίνεται πισωκίνητο, θυμίζοντας λοιπόν τις παλιές Ε63. Καταλαβαίνετε λοιπόν τόσο γκάζι πίσω, τι παιχνίδι γίνεται. Η Mercedes έχει δώσει σημασία και στην αποδοτικότητα του αυτοκινήτου. Έτσι, με το AMG Cylinder Management μπορεί να απενεργοποιηθούν οι 4 από τους 8 κυλίνδρους όταν ο οδηγός κινείται με χαμηλές ταχύτητες σε χαμηλές στροφές. Μέχρι τις 3.250 στροφές το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί και με 4 κυλίνδρους. Εντυπωσιακή και η λειτουργία του κυβωτίου 9 σχέσεων. Αυτόματο διπλού συμπλέκτη, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσα από τα προγράμματα σαν αυτόματο, είτε χειροκίνητο με αλλαγές πίσω από το τιμόνι. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο και οι αλλαγές είναι άμεσες, γρήγορες, ενώ το κατέβασμα πραγματοποιείται πάρα πολύ ομαλά. Η AMG Ε63 έχει 5 διαφορετικά προφίλ οδήγησης: Comfort, Sport, Sport Plus, Race και Individual, όπου ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει όπως εκείνος θέλει τις παραμέτρους. Το σύστημα, ανάλογα με τη λειτουργία του, καταλαβαίνετε ότι το Race είναι το κορυφαίο και το Comfort το πιο άνετο, επεμβαίνει σε πάρα πολλές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Έτσι λοιπόν αλλάζει η σκληρότητα του τιμονιού, η απόκριση στο γκάζι, ακόμα και ο ήχος που βγαίνει από την εξάτμιση στη λειτουργία Race είναι εντελώς διαφορετικός. Και γενικότερα έχει ένα αυτοκίνητο με διπλό χαρακτήρα. Άνετο, ομαλό και ταξιδιάρικο στο Comfort και στη θέση Race, ένα πραγματικό καθαρόιμο supercar. Όταν μιλάμε για AMG Ε63S, δεν θα μπορούσε να λείπει και το Launch Control για κορυφαία κίνηση. Στη θέση Race λοιπόν, ο οδηγός πατάει όταν είναι σταματημένος φρένο και γκάζι ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο ανεβάζει στροφές εκεί που θεωρεί ότι είναι το σωστότερο σημείο πατώντας τέρμα τον γκάζι ο οδηγός και το μόνο που έχει να κάνει μετά είναι να μολύσει το πόδι του από το φρένο. Η εκκίνηση εκεί είναι... Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αερανάρτηση, η οποία συμβάλλει στα κορυφαία κρατήματα του αυτοκινήτου και ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος. Το πίσω μπλοκέ διαφορικό συμβάλλει με τη σειρά του στην καλύτερη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, ενώ το ESP έχει τρεις διαφορετικές λειτουργίες: θέση On, όπου είναι ενεργοποιημένο, θέση Sport, όπου είναι μερικώς απενεργοποιημένο, και θέση Off, που είναι εντελώς εκτός λειτουργίας και ενδείκνεται για χρήση μέσα στην πίστα. Και φυσικά δεν λείπουν τα έξυπνα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης, όπου μας τα είχε γνωρίσει ο Κώστας πριν λίγους μήνες στη Λισαβόνα, όταν το είχε οδηγήσει το αυτοκίνητο Πορτογαλία πάλι. Πήγε, από ό,τι θυμάμαι, για κάποια χιλιόμετρα μόνο του το αυτοκίνητο. Για να το θυμηθούμε λίγο. Βρισκόμαστε μέσα στο κέντρο της Λισαβόνας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Και δοκιμάζουμε την αυτόνομη οδήγηση. Τα χέρια μακριά από το τιμόνι και τα πόδια μακριά από τα πετάλια. Έχουν προκαθορίσει την ταχύτητα και το αυτοκίνητο ακολουθεί
την κίνηση. Σταματάνε τα μπροστά αυτοκίνητα, σταματάει και αυτό. Επιταχύνουν, επιταχύνει. Διαβάζει πινακίδες και προσαρμόζει ταχύτητά του.